ραντεβού στον κόσμο των γεύσεων και της μουσικής. Anais Musical Restaurant and Bar. Ανοιχτά από Πέμπτη. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με ζωντανή μουσική. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δύσκολα μπορεί κανείς να διανοηθεί τα όσα από χθες έμελε να γραφτούν με αίμα στο δρόμο κυπαρισίας φιλιατρών και με τόσο τραγικό τρόπο να κοπεί το νήμα της ζωής τριών 15χρονων σε ένα από τα χειρότερα τροχεία που συγκλονίζουν το Πανελλήνιο. Τρεις ψυχές μας αποχαιρετούν και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δίνουν διαστάσεις αρχαίας τραγωδίας, αφήνοντας πίσω βαρύ πόνο και οδύνη. Ένας ανίποτος θρήνος και μια οδύνη που ριζώνει βαθιά στην ψυχή της Μεσσηνίας. Η κοινωνία της Κυπαρισίας και ολόκληρης της Τριφυλίας έχει βυθιστεί στο πένθος. Τρία νέα παιδιά χάνουν τη ζωή τους στο τρομακτικό τροχαίο που συνέβη χθες. Οι τρεις φίλοι πήγαν στο σχολείο τους το πρωί της Δευτέρας. Έφυγαν μετά την πρώτη ώρα. Ο ένας από αυτούς πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του και ξεκίνησαν μια μοιραία βόλτα προς τα φιλιατρά. Στο δρόμο Καρμανιόλα, Κυπαρισία Φιλιατρών συγκρούστηκαν με ημιφορτηγό που οδηγούσε 48χρονος Ρουμάνος. Οι πρώτες εικόνες από το γιο ταχύ συγκλώνησαν. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Επιτόπου σκοτώθηκαν οι δύο 15χρονοι συνεπιβάτες. Ενώ λίγο αργότερα στο νοσοκομείο του Ρίου εξέπνευσε και ο 15χρονος οδηγός. Αυτό που συνέβη χτες είναι συγκλονιστικό για το σχολείο μας και για την πόλη μας. Τρία νέα παιδιά, τρία 15χρονα χάθηκαν άδικα στο βωμό της ασφάλτου, προσθέτοντας βαρύ τίμημα στην αλυσίδα των θυμάτων των τροχαίων δυστυχημάτων, με εντελώς άδικο τρόπο. Οι λεπτομέρειες που φτάνουν στο φως για την τραγωδία είναι σοκαριστικές. Γύρω στις 10 η ώρα έφυγαν από το σχολείο, πήρε ο ένας το αυτοκίνητο του πατέρα του και κατευθύνονταν στην Εθνική Οδό Κυπαρισίας Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, έγινε με τοπική σύγκρουση, σφονδρή με τοπική σύγκρουση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο επιτόπου και το τρίτο παιδί μεταφέρθηκε στην Πάτρα όπου εξέπνευσε. Βαρύ το πένθος για το σχολείο μας και για την Κυπαρισία. Το σοκ είναι τεράστιο, όπως και ο πόνος για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Κυπαρισίας που είναι αναγκασμένοι να αποχαιρετήσουν τους φίλους τους. Το 15μελές μαθητικό συμβούλιο είναι συγκλονισμένο από την άδικη τραγική απώλεια των τρίων συμμαθητών μας. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουμε αυτό που αισθανόμαστε. Η βαθιά οδύνη και το πένθος για τα νέα παιδιά που χάθηκαν. Εκφράζουμε ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια των παιδιών. Καλό παράδεισο να έχουν. Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τα τρία παιδιά. Οι τρεις νεαροί ήταν ποδοσφαιριστές στην Ακαδημία του Αθλητικού Ομίλου Κυπαρισίας. Πέρσι την ημέρα τα παιδιά ήταν αθλητές στην παιδική ομάδα του ΑΟ. Ήταν πολύ καλά παιδιά, φρόνημα, δεν είχαν δώσει δικαιώματα. Συλληπιτήρια στους γονείς τους και στους συγγενείς τους και σε όλους τους φίλους τους. Τα ήξερα τα παιδιά, βεβαίως. Τα ήξερα τα παιδιά, σε αυτά στηριζόμαστε κι εμείς. Κρίμα και άδικο. Ένα τεράστιο γιατί συνοδεύει τον πόνο και το σοκ στα αφημένα τριαντάφυλλα μπροστά από τις φωτογραφίες των τριών αδικοχαμένων παιδιών. Πραγματικά τελείωτος ο θρήνος. Μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας ο συνάδελφος Γιάννης Μποζίκας. Γιάννη, βαρύ το κλίμα οδύνης και πόνο. Πραγματικά θα με φούρκωσε ολόκληρη η Κυπαρισία με τη σημαία στον ιστορικό ιερό της Αγίας Τριάδος να κυματίζει με σύστια κατά την εξώδια κολοδία του 15χρονου μαθητή που έγινε σήμερα το μεσημέρι κάτω από βάθια θλίψη και οδύνη. Οι συμμαθητές του άτυχου νεαρού μαζί με καθηγητές, εκπαιδευτικούς και από άλλα σχολεία της Κυπαρισίας και της περιοχής, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, πλήθος πολιτών αποχαιρέτησαν για την τελευταία του κατοικία το νεαρό που έφυγε τόσο άδικα και τόσο πρόωρα από τη ζωή. Ήταν συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές της οικογένειάς του, καθώς ο άτυχος νεαρός ήταν μοναχοπέδι και η μητέρα του για τίμια βιοπαλέστρια. Την εξώδια ακολουθία έτελεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας. Δεκάδες συμμαθητές του τους είδαμε με περιβραχιόνια και με λουλούδια στα χέρια, είπαν το τελευταίο αντίο.
Να σου πω ότι όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στην περιοχή από τον εμπορικό σύλλογο Κυπαρισίας που έχει εκφράσει την βαθιά του θλίψη, αναβάλλονται οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που θα ήταν τις επόμενες ημέρες που είχαν προγραμματιστεί για τις αρχές του μήνα. Θέλω να σου πω ότι αύριο θα γίνει και η δεύτερη εξόδιος ακολουθία για τον δεύτερο άτυχο 15χρονο μαθητή της. Τι να πει κανείς, πραγματικά είναι πολύ μεγάλος ο πόνος από το κενό που αφήνουν οι τρεις μαθητές και μιλάμε για τρία αγγελούδια. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα δούμε και αύριο το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και είναι μια στιγμή πραγματικά δύσκολη για ολόκληρη την κοινωνία, για ολόκληρη την επικράτεια που έχει συγκλονιστεί από αυτό το τραγικό τροχαίο. Τώρα πάμε, γιατί η επικαιρότητα εξελίσσεται, να δούμε λίγο και τα δεδομένα που βγαίνουν. Ένα μείζον θέμα και αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο, είναι το θέμα των πυρηνεργείων. Ένα θέμα για το οποίο γίνεται πολύ λόγος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν λίγες έως πολύ μικρές οι οποίες παρεμβάσεις με το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, μια χαρακτηριστική παρέμβαση ήταν αυτή που είχαμε σήμερα με την συνάντηση της Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Κοζομπόλη με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κ. Φάμελο, επιτάχυντος στο θέμα των πυρηνεργείων. Πάμε να τα πούμε με τον συνάδελφο, τον Κώστα Τσερετζούλια. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, νομίζω ότι το έθεσε σε σωστή του βάση. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την περίοδο αυτή και γενικότερα όλη τη διάρκεια αυτή τη ελικομική περίοδου, τη Μεσσηνία. Έχει να κάνει με τη λειτουργία των πυρηνεργείων και το κομμάτι τη όχληση κυρίαρχα. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Κοζομπόλη είχε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Φάμελο, υπουργό αρμόδιο για το περιβάλλον, αλλά και υπηρεσιακού παράγοντε, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα πυρηνεργεία, τη λειτουργία αυτών, αλλά και τα περιβαλλοντικά κομμάτια και τις επιπτώσεις που πιθανόν έχουν στην τοπική κοινωνία. Να σου πω ότι ο Υπουργός έδωσε ενημέρωση. Υπήρξε σχετική ανακοίνωση από την κυρία Κοζομπόλη για τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής. Όπου, θα λέω πολύ απλά, ο Υπουργός έδωσε εντολή να συσταθεί το ΚΕΠΕ, το κλιμάκιο ελέγχου, προκειμένου να διεκδικηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και αυτό έχει να κάνει με την έχει συμμετοχή και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και επιθεωρητών του Υπουργείου. Σχετίζεται και με την περιφέρεια, καθώς επίσης και ζήτησε ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μελέτες, με τις αδειοδοτήσεις, με τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα πυρηνεργεία για όλη την τελευταία πενταετία. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και βρισκόμαστε στην αρχή της περίοδου, με τα όποια προβλήματα έχει αυτή η περίοδος. Και ο κόσμος ζητά λύσεις, να μην το ξεχνάμε, γιατί η κατάσταση είναι. Και σήμερα το πρωί που περάσαμε την περιοχή ήταν μία από τα ίδια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λειτουργία των πυρηνεργείων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελαιοκομικής, της ελαιοπαραγωγής. Είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής, οπότε και η λειτουργία τους χρειάζεται και είναι, πρέπει να θεωρείται και δεδομένη. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει ένα ζήτημα με το κομμάτι της λειτουργίας του που έχει θέσει κατά καιρούς και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι εκπρόσωποι του στην Βουλή. Να σου πω απλά μόνο ότι η ανακοίνωση, η τοποθέτηση, η παρέμβαση της κυρίας Κοζομπόλη προκάλεσε την αντίδραση, τη σκληρή αντίδραση για μία ακόμα φορά. Θα μου πεις για ποιο θέμα δεν αντιδρά σκληρά ή σε συγκρουσιακό κλίμα η Περιφερειακή Αρχή, με μία ανακοίνωση που μιλάει για πολιτική γκάφα ή σκοπιμότητα, αναρωτιέται. Και επί της ουσίας, κυρία Νικολάκου, που υπογράφει την ανακοίνωση, τη δήλωση που σχολιάζει την ανακοίνωση της κυρίας Κοζομπόλη, κάνει λόγο για ενδιαφέρον καθυστερημένο από την πλευρά της βουλευτή, προκειμένου να αποδείξει τέλος πάντων το ενδιαφέρον της για την περιοχή. Καλά, έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη συνάντηση το μη καθυστερημένο με τον κύριο Φάμελο. Ναι. Απλά έτσι για το τυπικό του μέρους, γιατί πολλά βλέπουμε και ακούμε. Εντάξει, γενικότερα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και το ζήτημα του ενδιαφέροντος της περιφέρειας Πελοποννήσου για τα πυρηνεργεία, που μην ξεχνάμε εκείνες τις προτάσεις Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που είναι και που το θέμα το έχει πάρει πάνω του κύριο Στατούλης. Και επειδή ο κύριο Στατούλης έρχεται ακριβώς καθημερινά στην Μεσσηνία σχεδόν, φαντάζομαι ότι βλέπει την κατάσταση. Εκτός αν στρίβει το βλέμμα του αλλού ο κύριο Στατούλης όταν περνάει από τον εθνικό δρόμο ή έρχεται με άλλο τρόπο. Για μία ακόμα φορά, αυτές οι περιβόητες τέλος πάντων προτάσεις Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ήταν αυτές που αποτέλεσαν και το βασικό αντικείμενο της συζήτησης της κυρίας Κοζομπόλη με τον Υπουργό αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Κωστά, επειδή έχω στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας την κυρία Κοζομπόλη, να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κυρία Κοζομπόλη. Καλησπέρα, κύριε Καρελόπουλε.
Καλησπέρα. Είσαστε μόνο σας, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω για το κομμάτι της σημερινής συνάντησης. Αρχικά, για τα όσα συζητήσατε με τον κύριο Φάμελο και αυτά που μπαίνουν ως αντικείμενο κουβέντας, όχι καθυστερημένα. Φαντάζομαι μπροστά στο πρόβλημα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για μία ακόμα χρονιά. Ναι. Κύριε Κανελόπουλε, θέλω να σας πω, δεν θα απαντήσω. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο αυτού που ακούστηκε και πραγματικά είναι κατάντια για την περιφέρεια Πελοποννήσου να βγάζει ανακοινώσεις με ατάκες και να κατηγορεί όποιον επιχειρεί να επιλύσει, να αναδείξει ένα πρόβλημα της περιφέρειας. Λοιπόν, αντί να βγάζει τέτοιες ανακοινώσεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου ή όποιος τις βγάζει τέλος πάντων για την περιφέρεια Πελοποννήσου, ας μας πει, όπως είπατε και εσείς προλίγου, ας δημοσιοποιήσει τις ενέργειες που έχει κάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Η καθένα είναι αρμόδια για αυτό το θέμα. Ναι, θα σας θυμίσω λοιπόν, κύριε Κανελόπουλε, ότι πέρυσι το 2017, όταν ήδη είχαν παραδοθεί τα πορίσματα τόσο από το Δημόκρητο όσο και από το διαπιστευμένο εργαστήριο, επί δύο συνεχείς χρονιές γίνονταν μετρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όταν λειτουργούσαν και όταν δεν λειτουργούσαν για να γίνει συγκριτικά, με συγκριτικές μεθόδους να αποδειχθεί ποιο είναι το πρόβλημα και πόσο και αν υπάρχει και όλα αυτά, η κυρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο τέθηκε το θέμα τον Ιούνιο του 2017. Και εκεί η συγκίτρια ήταν η κυρία Λιφέρη, η οποία παρουσίασε 12 σημεία τα οποία θα βελτίωναν την κατάσταση. Ανέμενε λοιπόν κάποιος να συζητηθούν αυτά τα σημεία, να βελτιωθούν, να τροποποιηθούν και εν πάση περιπτώσει να ληφθεί μια απόφαση η οποία σας πληροφορώ θα ήταν ομόφωνη του Περιφερειακού Συμβουλίου για να γίνει έστω ένα πράγμα, ναι, ένα βήμα. Ναι, να δούμε ενέργειες συγκεκριμένες, γιατί αυτό ήταν υπηρεσιακό το θέμα. Και οι υπηρεσίες προφανώς ξέρουν και ξέρουν να προτείνουν και ξέρουν και τη λύση του προβλήματος. Τώρα η πολιτική την οποία την πήρε πάνω τον κύριο Στατούλης. Ναι. Εδώ και 1,5 χρόνο και δεν. Λοιπόν, σταματάει το θέμα, δηλαδή άφησε, έγινε η εισήγηση της κυρίας Αλιφέρη, παρουσιάστηκαν τα 12 σημεία και αντί να πάρει μια απόφαση, να βελτιώσει, να αναφερέσει κάτι μέσα στη συζήτηση, γι' αυτό συζητούνται τα θέματα. Ο κ. Στατούλης είπε: είναι δικό μου το θέμα, το αναλαμβάνω. Εγώ θα το λύσω με στη συνεργασία με το Υπουργείο. Το Σεπτέμβριο του 2017 πήγα στο Υπουργείο και έμαθα ότι δεν είχε γίνει καμία συνεργασία με το Υπουργείο και την Περιφέρεια. Τότε έκανα μία ερώτηση, να θυμίσω στην κυρία η οποία γράφει αυτή την ανακοίνωση με τις ατάκες. Έκανα μία ερώτηση. Κάναμε δύο βουλευτές, Κωνσταντινές και Κοζομπόλη, και εγώ μαζί κάναμε μία ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και του είπαμε τι ακριβώς κάνεις και ποιες είναι οι αρμοδιότητές σου. Μας απάντησε ο κύριος Φάμελος ότι κάνει συγκεκριμένους ελέγχους για την τήρηση της νομιμότητας παράλληλα με την περιφέρεια. Επειδή ξεκίνησε η περίοδος πάλι και όπως είπατε και εσείς βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, έγινε αυτή η συνάντηση με σκοπό να δούμε τι θα γίνει από την πλευρά του Υπουργείου πλέον. Γιατί από την περιφέρεια δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Το Υπουργείο λοιπόν μου γνωστοποίησε ότι έγιναν έλεγχοι και επιβλήθηκαν τα συγκεκριμένα πρόστιμα σε δύο από τις πέντε επιχειρήσεις, τα δύο από τα πέντε πενελουργία, που εδώ θέλω να πω, κύριε Κανελόπουλε, ότι για να είναι μόνο τα δύο που δεν τηρούν την νομιμότητα, σημαίνει ότι υπάρχουν τεχνικές, υπάρχουν και τρόποι, φίλτρα ή ό,τι άλλο, να συγκρατήσουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Ναι, υπάρχουν τρόποι εξέλιξης ουσιαστικά και νομίζω και εξυγχρονισμού και υπάρχουν και τρόποι που πρέπει να τους ψάξουν. Δεν φαντάζομαι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται στην πλάτη των κατοίκων. Πρέπει να δούμε κάποιες πρακτικές, καλές πρακτικές. Και στο πλαίσιο αυτό μας ανακοίνωσε συγκεκριμένα βήματα που πρόκειται να κάνει το Υπουργείο, που έχει κάνει ήδη δηλαδή την εντολή αυτού του κλιμακίου για του ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος, του ΚΕΠΑ, του ΚΕΠΕ που όπως είπατε και εσείς προλίγου. Και επίσης έβαλε χρονοδιαγράμματα. Δεν δημοσιοποιήθηκε από κανέναν μας ο έλεγχος πότε θα γίνει. Που εδώ, κύριε Κανελόπουλο, θέλω να σας πω ότι επειδή οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται όταν η μονάδα είναι σε πλήρη λειτουργία, πολλές φορές το ίδιο το και επειδή τις υπηρεσίες ενημερώνουν και θέλουν να δουν πώς είναι στην κανονική του λειτουργία. Δεν πάω να ευνηδιάσω και μπορεί να είναι κλειστό ή μπορεί να μην δουλεύει ή να είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και εν πάση περιπτώσει, ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία αναφέρουμε. Αναφέρουμε ότι έβαλε πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ο Υπουργός. Αυτό έχει σημασία από όλη τη συζήτηση. Μακάρι να δούμε κάτι το σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτή η παρακίνηση σε εισαγωγικά μέσω και τη συσκέψη, αλλά και τη δική σα ενόχληση προ τον αρμόδιο Υπουργό, έχει να κάνει με αυτό ότι να δούμε ένα πλαίσιο ελέγχου, ένα πλαίσιο προστασία των κατοίκων, αλλά και ένα πλαίσιο
Κανείς δεν είναι κατά των μονάδων, κατά των ιδιωτικών εταιριών, εννοείται, κατά τον δίπο, αλλά ένα πλαίσιο εξυγχρονισμού που να βοηθά την παρουσία τους εκεί και να μην δημιουργεί προβλήματα τουλάχιστον τους κατοίκους. Ξέρετε ότι έχουμε τα περισσότερα ηλεκτροβία σε σχέση στο νομό μας και πρέπει αυτά τα απόβλητά τους. Κάπου να διοχετεύουν τα αποβλητά τους. Όχι, έχει ρυθμίσει το θέμα αυτό. Πρέπει ο πυρήνας της ελιάς, πρέπει κάπως να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας, να γίνουν όλα τα βήματα όσα γίνονται. Δεν είπαμε να κλείσουν. Υπάρχουν όμως σύγχρονες μέθοδοι που μπορούν να μην προκαλούν αυτό το πρόβλημα που προκαλούν. Ξέρετε, τα πορίσματα και του Δημοκρίτου και του πιστοποιημένου εργαστηρίου που έχει γίνει το 16 και το 15 και το 16 καθ' όλη τη διάρκεια της χρονικής περίοδου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, ξεχωριστό, και επισημαίνουμε ότι πάνω απ' όλα είναι η κοινωνία, είναι οι ίδιοι πολίτες, δεν έχει το θέμα και δεν χωρά πολιτικούς χειρισμούς ή χειρισμούς επικοινωνίας. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τους πολίτες και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοζομπόλη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε όμως, γιατί υπάρχουν ανατροπές. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο περιφερειακό σκηνικό. Το πουλόβερ της παράταξης Τατούλη ξυλώνεται μετά και τις ανεξαρτοποιήσεις με νέα δεδομένα διαμορφώνει το περιφερειακό πεδίο. Μαζί μας λοιπόν ξανά ο Κώστας Τσερετζούλιας. Κώστα, φαίνεται ότι σκορπίζει η παράταξη Τατούλη. Ναι, μιλάμε για ένα κύμα ανεξαρτητοποιήσεων από την παράταξη της Περιφερειακής Αρχής του Πέτρου Τατούλη. Δύο ακόμα επιστολές από την εξαρτητοποίηση εστάλησαν σήμερα προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η μία από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Μεσσηνίας, τον Άγγελο Ντοχρονά, και η δεύτερη από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Αργολίδας, τον κύριο Αναστάσιο Τζανί. Να σου πω ότι ο κύριος Χρονάς αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι λόγοι πολιτικοί του επέβαλαν να προβεί στην εξαρτητοποίησή του από την παράταξη με την οποία εξελέγει Περιφερειακό Σύμβουλο στις εκλογές του 2014. Δηλώνει ότι θα παραμείνει μέχρι τέλος της θητείας ως ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, τιμώντας και στηρίζοντας τους συμπολίτες που τον έστειλαν εκεί και θα είναι προς όφελος των πολιτών της Πελοποννήσου. Και κλείνοντας, έδειξε και το ήθος για μια ακόμα φορά ο Άγγελος Χρονάς, που ουσιαστικά ευχαριστεί και τον Περιφερειακό Πελοποννήσου για τον ορισμό του ως εντεταλμένου συμβούλου σε θέματα δημόσιας υγείας στην Μεσσηνία. Νομίζω ότι ήταν και ο μοναδικός ιατρός στην περιοχή. Δεν ξέρω ποιος θα τον μπορούσε να τον ανέλαβε στο θέμα. Τέλος πάντων, αυτά από την πλευρά του κυρίου Χρονά, ο οποίος και αυτός αποχώρησε από την παράταξη Τατούλη. Μια ακόμα επιστολή. Νωρίς το απόγευμα και από την Αργολίδα, είπαμε από τον κύριο Αναστάσιο Τζανί, περιφερειακός σύμβουλος και αυτός με την παράταξη του κυρίου Τατούλη, ανεξάρτητος πλέον, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τον χώρο του ευρύτερου Πασόκ, οικονομολόγος με μεταπτυχιακά, χρόνια στην αυτοδιοίκηση, 26 χρόνια όπως αναφέρει και στην δική του επιστολή ανεξαρτητοποίησης, ο οποίος μεταξύ άλλων και αφού έχει ευχαριστήσει και αυτό τον κύριο Τατούλη για την τιμητική πρόταση στο πρόσωπό του να γίνει πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά δεν το δέχτηκε γιατί υπήρχε, λέει, αξιοπρέπεια, καθώς δεν μπορούσε να παρατηθεί στη μέση της δεύτερης θητείας όπως του είχε ζητηθεί, απαξιώνοντας έτσι τον ίδιο το θεσμό. Με την αιχμή λοιπόν αυτή η ευχαριστία. Αναφέρει έτσι, μεταξύ άλλων στην επιστολή του, ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έμαθε ότι ο πολιτικός που δεν μπορεί να υπερβεί τις ιδεολογικές του αγγυλώσεις, ιδιαίτερα αυτός που φοράει το μανδύα του υπερκομματικού και προοδευτικού, που συγχαίει τι είναι λαϊκός και τι λαϊκιστής, που αποδεικνύεται αχάριστος προς τους πολιτικούς του ευεργέτες, ακόμα και υβριστής τους, καιροσκόπος, πολιτικός σαλταδόρος και απαξιωτικός προς τους άλλους θεσμούς, δυστυχώς προδιαγράφει το πολιτικό του τέλος με άδοξο και ταπεινωτικό τρόπο. Είναι μια επισήμανση στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης για τα όσα έχει μάθει στην πορεία του στην αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν αναφέρει σε συγκεκριμένο πρόσωπο όπως ίδιος αναφέρει. Λοιπόν, δύο αυτές οι επιστολές, νέα δεδομένα ουσιαστικά διαμορφώνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουν προηγηθεί και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις τις προηγούμενες ημέρες, τις οποίες και έχουμε αναφέρει, και νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, πλέον το pullover του συνδυασμού της Νέας Πελοποννήσου. Ναι, μισό λεπτό. Εδώ να τονίσουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο το σημειώσαμε χθες. Να πω ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τζανί, ενώ ακολούθως θα έχουμε μαζί μας και τον επικεφαλής της παράταξης Πελοποννήσου πρώτα, τον Νίκο τον Πατσαρίνο. Να πω ότι για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο μιλάμε, η ευθύνη ουσιαστικά, η πολιτική ευθύνη, υπό την έννοια ότι το χειρισμό της όλης κατάστασης σε αυτό το συγκρουσιακό πεδίο που μπήκε τελευταία η Πελοπόννησος, την φέρει ο επικεφαλής, ο κ. Στατούλης. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτό. Ήταν μια επιλογή, πολιτική επιλογή. Το θέτουν και ως πρωταρχικό, ότι το γεγονός ότι πλέον φαίνεται ότι ο κ. Στατούλης δεν μπορεί να συνθέσει
Επιλέγει το συγκρουσιακό, τη συγκρουσιακή, την πόλωση, το συγκρουσιακό κλίμα, τις επιθέσεις, αυτό την όξυνση, όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι πορεύτηκαν τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του, στην παράταξή του, και νομίζω ότι και στο πλαίσιο αυτό εκφράζουν και την δυσαρέσκειά τους για την πορεία και την τροπή που έχει πάρει η όλη κατάσταση, και για το λόγο αυτό ανεξαρτητοποιούνται. Είναι... Κώστα, σ' αφήνω για λίγο εδώ. Να πάω να συνδεθούμε εμείς τηλεφωνικά τώρα με τον κύριο Αναστάσιο Τζανή, τον Περιφερειακό Συμβουλίο Αργολίδας. Θα τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Τζανής... Στην παρέα σας και στους τηλεθεατάς. Έχει ενδιαφέρον η δική σας παρουσία. Προερχόμενος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, οικονομολόγος με δύο μεταπτυχιακά, επί σειρά ετών διευθυντής τραπεζών, τραπεζικών καταστημάτων, και όλα αυτά τα σημειώνω για να, πέρα από το οποιοδήποτε πολιτικό προφίλ, να κατανοούμε έτσι και τις παρουσίες των προσώπων και την δική τους καταξίωση μέσα στον κοινωνικό χώρο και το κοινωνικό γίγνεσθε. Κύριε Τζανή, απλό το ερώτημα. Τι σας οδηγήσε σε αυτήν την ανεξαρτοποίηση? Βλέπουμε μια μακρυσκελή ανακοίνωση με μια σειρά από περιστατικά, μια σειρά από δεδομένα. Αλλά θα πω και χαρακτηρισμούς, θα έρθω όμως σε δεύτερο σε αυτό. Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούσατε. Στο τέλος δεν άκουσα. Ναι, ναι, θα πω και χαρακτηρισμούς, λέω, ναι, με μια σειρά από δεδομένα. Θέλω λίγο να μου πείτε τι σας οδήγησε σε αυτήν την ανεξαρτητοποίηση, σε αυτήν την κίνηση. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι από ό,τι αν διαβάσετε προσεκτικά κι εσείς και αν το διαβάσατε τόσο προσεκτικά να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, δεν αναφέρουμε σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Να. Είναι αυτοί οι χαρακτηρισμοί που λέτε, που αναφέρω μέσα. Λέω αυτό το ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής αυτό. Ωραία. Ότι είναι το επιστέγασμα μιας πορείας 26 χρόνων που έχω δει τόσα πολλά και στους τρεις βαθμούς της αυτοδιοίκησης που έχω υπηρετήσει κατ' επανάληψη. Έτσι, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη δική μου ανεξαρτητοποίηση, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Καταρχήν, θα πρέπει να έχετε διαπιστώσει όλοι ότι δεν είναι κεραυνός εν εθρία όλες αυτές οι παρετήσεις και όλες αυτές οι παρετήσεις. Δεν γίνονται ξαφνικά. Δεν γίνονται ξαφνικά. Και τι εννοώ? Έχει ξεκινήσει η ιστορία αυτή από πολύ παλιά, από την πρώτη τετραετία του κ. Τατουλή. Τότε που έφυγαν μαζικά 5 άτομα, 4 ή 5, δεν ξέρω πώς, αυτό ήταν, 5 άτομα, που ήταν οι πιο επιφανείς περιφερειακοί του σύμβουλοι, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, αντιπεριφερειάρχης κτλ. Εγώ λοιπόν, ψάχνοντας το ζήτημα, καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τατούλης, καταρχήν δεν θέλω να είμαι μηχανιστής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έξυπνος, είναι έμπειρος πολιτικός, τόσα χρόνια κτλ. Και έχει προσφέρει. Δεν είμαι μηδενιστής. Όμως, σαν άνθρωπος, έχει και αυτό μια σοβαρή αδυναμία. Ποια είναι αυτή που έχω διαπιστώσει εγώ? Είναι ότι δεν τα πάει καλά στο ζήτημα της διαχείρισης, αυτό που λέμε, των ανθρώπινων πόρων. Και ποιων ανθρώπινων πόρων? Δεν εννοώ τους πολίτες, εννοώ τους στενούς τους συνεργάτες, τους περιφερειακούς, τους συμβούλους. Mm-hmm. Και όταν λέω δεν τα πάει καλά, λειτουργεί κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη αναξιοκρατικά. Όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, δεν επιλέγει ανθρώπους άξιους, έμπειρους, με γνώσεις, με διάθεση προσφοράς και ικανότητες συγκεκριμένες. Αλλά το αντίθετο, κατ' επανάληψη, σε κλακαδόρους, οι οποίοι στην προσπάθειά τους και στη μανία τους να δείξουν την αφοσίωσή τους προς αυτόν, προς τον κύριο Τατούλη, κατεβάσουν το επίπεδο, δυστυχώς τώρα τελευταία, πάρα πολύ χαμηλά, σε επίπεδο χαμετυπίου. Και το λέω με μεγάλη θλίψη αυτή. Μιλάνε κάποιοι και αυτοπροσδιορίζονται σαν Ταλιμπάν, και δυστυχώς ακόμα δυστυχέστερα ο πρόεδρος επικρότησε αυτές τις λογικές. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτή η εικόνα της περιφερειακής παράταξης δεν σας εκφράζει. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Κύριε Κανελόπουλε, μ' ακούτε? Ναι. Σας ακούω. Θα παρακαλούσα να ακούτε από το τηλέφωνο και όχι από την τηλεόραση, για να είναι εύκολη η επιστροφή. Όχι, δεν έχω τηλεόραση. Α, δεν ωραία, ωραία. Τηλεόραση. Λοιπόν, λέω, αυτή η εικόνα της περιφερειακής παράταξης δεν σας εκφράζει. Γι' αυτό και προβαίνετε σε αυτή την κίνηση. Ναι, δεν είναι μόνο ότι δεν με εκφράζει. Ακούστε, είναι και ένα δυστύχημα για την ίδια την παράταξη, για την Πελοπόννησο. Γιατί όταν μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό, ένα όραμα δηλαδή που υπάρχει και ο οποίος πρέπει να βασίζεται, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πάνω σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα και μετά τα οποία εξακτηνώνονται, έτσι από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς, σε μικρότερες δράσεις και έργα. Mm-hmm. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν να γίνουν από έναν άνθρωπο μόνο.
έπρεπε και πρέπει να έχει κοντά του οποιοδήποτε, όσες ικανότητες και να έχει, κάποιους ανθρώπους εξειδικευμένους που να γνωρίζουν και να μπορούν να προσφέρουν. Εδώ γίνεται το αντίθετο, που σημαίνει και αν διαπιστώσετε και εσείς, όπως όλος ο κόσμος, γι' αυτό δεν έχουν προχωρήσει τα μεγάλα έργα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό με τα απορρίμματα. Εάν είχε μια ομάδα από αξιόλογους ανθρώπους δίπλα του, ο κύριος Στατούλης, ενδεχομένως να μην είχε κάνει τα λάθη που έκανε με τους δημάρχους, τις προσωπικές τους και αντιπαλότητες με κάποιους δημάρχους, να μην είχαν προχωρήσει άλλα ζητήματα περιβαλλοντικά ή ζητήματα όπως τώρα τελευταία με τις αναγκαστικές απαντατριώσεις κτλ. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει το έργο 7-8 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι αυτές οι επιλογές έχουν βλάψει όχι μόνο την παράταξή του ή την παράταξή μας, αν θέλετε, έχουν βλάψει την Πελοπόννησο γενικά. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Και δυστυχώς, διολυσταίνει όλο και περισσότερο. Και τώρα προχθές βγήκε να αποκαλέσει ανθρώπους, δικούς του ανθρώπους, όταν λέω δικούς του, μέσα για τα σπλάγνα της Νέας Δημοκρατίας, να τους αποκαλεί φίδια και βαρύδια. Πώς μπορείτε να μου πείτε εσείς αν μπορεί να υπάρξει με αυτές τις συνθήκες σύνθεση απόψεων? Άρα αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που κατανοεί κανείς είναι ότι οι ενέργειες των ανεξαρτητοποιηθέντων ουσιαστικά πηγάζουν από τις ίδιες κινήσεις, από την ευθύνη που έχει ο Πέτρος Στατούλης με την πολιτική που ακολουθεί. Άμα διαβάσετε προσεκτικά, φαντάζομαι, θα δείτε ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Αυτό που σας είπα πριν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα έτσι. Και όπως πολύ σωστά εχθές το βράδυ άκουσα τον κύριο Μπελόγιαννη εκεί σε εσάς, γιατί σας παρακολουθώ ανελιπώς, που είπε κάτι πολύ σωστό. Έχουμε φτάσει πλέον σε εποχές συνθέσεων. Ανεξαρτήτως διοίκησης, είτε αυτό αφορά την κεντρική κυβέρνηση, είτε τις περιφέρειες, είτε τους δήμους. Έχουμε φτάσει πάνε πλέον οι αντιπαλότητες και τα χαρακώματα που υπήρχαν πριν λίγα χρόνια και που τα πληρώσαμε, όπως γνωρίζετε, κύριε Κανελόπουλε. Και τις περιχαρακώσεις αυτές. Ναι. Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν, πώς μπορεί να κάνει σύνθεση με ανθρώπους που τους βρίζεις και τους λες φίδια και βαρύδια, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας διάβλος επικοινωνίας με όλες τις άλλες παρατάξεις που είναι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και οι οποίες έχουν εξυβριθεί, έχουν βριστεί κατ' επανάληψη. Αυτό είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι δυστυχώς δεν περπατάει. Και το λέω με μεγάλη μου θλίψη και μην νομίζετε ότι πήρα αυτή την απόφαση αβασάνιστα. Όχι, σας βλέπω και για το διαχωρισμό των θέσεών σας και για μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με μεγάλα έργα, να τα τονίσω, επιτρέψτε μου λίγο, και για το θέμα του αναβάλου και για το θέμα, όπως είπατε νωρίτερα κι εσείς, και των απορριμμάτων και όλων των υπολείπων. Προφανώς όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Να σας πω κάτι, όχι σαν άλοθη για το επειδή φεύγω, αλλά σαν μια ανίστατη προσπάθεια μήπως ευαισθητοποιηθεί και γίνει κάτι από αυτά. Αυτή είναι η λογική μου. Ναι, γιατί τα έργα αφορούν την Πελοπόννησο, τους πολίτες, το αύριο. Ασφαλώς. Τις περιφέρειες. Ποιους να αφορούν? Μα αυτούς δεν έχουμε καλεστεί, δεν μας έχει επιλέξει ο λαός να πειρατήσουμε. Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Κανελόπουλε, ότι δυστυχώς δεν πάει. Κρατάω να σας πω άλλα από εκεί πέρα. Κρατάω όλα αυτά τα δεδομένα της επικοινωνίας μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε για από κοντά και το επόμενο διάστημα. Βεβαίως, όποτε θελήσετε είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ συνέχεια. Πάρα πολύ και ευχαριστώ για την προσφορά σας γενικά στην ενημέρωση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε, εμείς συνεχίζουμε ουσιαστικά σε αυτό το πλαίσιο. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας και τον Νίκο Πατσαρινό, τον επικεφαλής Μείζωνος Μειοψηφίας. Ουσιαστικά συγκεντρώνουμε και όλα αυτά από τα οποία λέμε. Όμως, να έρθουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα όσα εξελίσσονται και με τα ερωτήματα που παραμένουν πολλά, με φόντο την ακολουθούμενη πολιτική, σε σχέση και με τα έργα. Μιας και οι αποφάσεις δείχνουν ότι ο χώρος των παρατάσεων καλά κρατεί. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι έργο της Καστάτ στη Μεσσηνία λαμβάνει 13η παράταση για να ολοκληρωθεί. Τα ερωτήματα διαδοχικά και το ένα ακολουθεί το άλλο για την πολιτική με την οποία κινείται η Περιφερειακή Αρχή της Πελοποννήσου. Μετά τα σκηνικά, με την TAP Talk, έρχεται στην επικαιρότητα ξανά η Καστάτ και ο χώρος παρατάσεων που καλά κρατεί. Εδώ πέρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω μόνο για την Καστάτ. Δεν μιλάμε για την ασφαλτοδομική για αυτά τα πράγματα, για να δείτε τι γίνεται τώρα εκεί, να ενημερωθεί ο κόσμος τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για σωρία διαγωνισμών και τέτοια πράγματα που έχει πάρει δικαιωματικά η Καστάτ με τη μεγαλύτερη έκπτωση, η Καστάτ του κ. Τατούλη. Τη οικογένεια Στατούλη, για να δούμε τι γίνεται. Και λέμε τώρα, για να καταλάβετε τι γίνεται τώρα. Εγώ θα πω τρία από αυτά. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, Καριοβουνίου, αντιπλημμυρικά έργα, μιλάει, προσέξτε.
Τι γίνει, εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αντιπλημμυρικά έργα Καριοβούνη, Μιλιάς, Καστανέας, Κέντρου στο Δήμο Δυτικής Μάνης προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Το τμήμα Μεσίνη, Μπούκα, Σπιτάλη, Πυλαλίστρα 200.000 ευρώ. Εγκρίνει την παράταση. Ναι. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Και εγκρίνει την παράταση, και εδώ να πω, να το συνεχίσω και να το πω στο τέλος αυτό. Εγκρίνει την παράταση, εδώ, άλλωστε. Εγκρίνει την παράταση. Στην Καστάτου όλα αυτά, έτσι. 600.000 ευρώ τη βελτίωση τήρηση ενάτη επαρχιακή οδού, η οποία μιλάει, για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, για κλάδεμα μπορντούρα, κόψιμο ψηλών δέντρων, εκτέλεση εργασιών ηλεκτροφωτισμού κόμβου ελαίας, εκτέλεση εργασιών κατασκευής νέου ασφαλτοτάπητα, καθαρισμός ταφρών και κατασκευή τεχνικών. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα και λέει λόγοι παράτασης, εκκρεμεί η σύνταξη για έγκριση τρίτου, λέει, ΑΠΕ της πρώτης σίγμα συνολικής αύξησης του έργου κατά 14,99% σύμφωνα με το άρθρο 132. Εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης συνολικής προθεσμίας μέχρι 31/12/2018. Αυτά τα έργα είναι όλα έτσι μέχρι το 2018. Ναι. Τα οποία υπογράφει και την εισήγηση ο κύριος Γιαννακέας. Ο αγαπητός κύριος Γιαννακέας. Τα ερωτήματα πολλά για έργα τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να έχουν τελειώσει εδώ και χρόνια. Όμως έχουμε φτάσει στο σημείο στην Πελοπόννησο και για έργα που αφορούν για παράδειγμα τη Μεσσηνία, όπου δίδεται όχι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη, αλλά η 13η παράταση για την ολοκλήρωση του έργου. Η υπογραφή του συμφωνητικού είναι 25/9/2015. Το έργο δηλαδή? Το έργο έπρεπε να έχει περαιωθεί η αρχή προθεσμίας περαίωσης 25/7/2016. Έχει πάρει 13 παρατάσεις προθεσμίας. 13 παρατάσεις προθεσμίας και πάμε για το 2018. Και αυτοί οι οποίοι είναι, η Επιτροπή είναι ο κύριος Αλεξόπλος, ο κύριος Μπουκουβάλας, ο κύριος Ντάνος, ο κύριος Μπακούρης, ο κύριος Σαρής, ο κύριος Μπατσαρίνος, ο κύριος Γόντικας, ο κύριος Πουλάς. Ο κύριος Γόντικας, ο κύριος Μπατσαρίνος είναι κατά, ψηφίζουν καλά, ο κύριος Πουλάς λευκό. Και πρόεδρος της Επιτροπής είναι αγαπητή Μεσσήνια κυρία Ντίνα Νικολάκου. Αυτή υπογράφει εδώ πέρα και αυτή κατευθύνει τα πράγματα. Αυτή είναι η προσφορά της, που είπα προχθές, η προσφορά της στη Μεσσηνία. Ας βγει η κυρία Νικολάκου να μας πει αυτά τα πράγματα τώρα, η προσφορά της αυτή είναι. 13 παρατάσεις. Να μας πει με 13 παρατάσεις τόσα έργα που δεν έχουν γίνει, τι έχει χάσει η Μεσσηνία. Ο κύριος Στατούλης, τι έχει να πει για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, απομένονται οι απαντήσεις και απονέμονται ουσιαστικά. Πάμε να καλησπέρασουμε εμείς τον επικεφαλή τη Μείζωνα Μειοψηφία, τον κύριο Νίκο Πατσαρίνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κανέλο. Τώρα, ξεκινώντας και με τη διάρθρωση του δελτίου, έτσι όπως τα παρακολουθήσατε, θα ήθελα ένα σχόλιο για όλα, κύριε Πατσαρίνο, και επιτρέψτε μου λίγο να τα θέσω. Αρχικά, να μιλήσουμε για αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις στο περιφερειακό σκηνικό, με τη δημιουργία μιας παράταξης ανεξάρτητων ανθρώπων, συμβούλων, οι οποίοι φεύγουν από την παράταξη του κ. Τατούλη. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την κινητικότητα, να το πω, και αν πιστεύετε ότι είναι το επιστέγασμα ή η ολοκλήρωση μιας πολιτικής έτσι όπως την διαμορφώνει η Περιφερειακή Αρχή? Πιστεύω ότι είναι η απόρρια συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και λειτουργίας της παράταξης της πλειοψηφίας που ασκεί και διοίκηση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και κάποια στιγμή πια και με τις παρεμβάσεις όλων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και τη στάση που κρατήσαμε απέναντι σε φαινόμενα που κατά τη γνώμη μας που δεν συνάδουν με την λειτουργία ενός συλλογικού οργάνου και μάλιστα σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου, πολλές φορές τα θίξαμε, τα είπαμε και έφτασε η περίοδος, έφτασε η στιγμή όπου όλα αυτά αναδείχτηκαν. Γιατί μην ξεχνάτε την δεύτερη τετραετία, σοβαρά πράγματα δεν έχουν γίνει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ίσα ίσα δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ζητήματα σε σοβαρές δράσεις, υπόθηκαν μερικά και σήμερα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι με την υπεύθυνη στάση που κρατήσαμε τόσο καιρό σαν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, βοηθήσαμε να αναδειχθεί η κακή λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής σε βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με δημοκρατία, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη, με σύνθεση, με ανοχή στη διαφορετικότητα. Καλά, και προπάντων η ανοχή έχει πάει περίπου. Και προπάντων να υπάρχει ένα επίπεδο που να συνάδει με τη λειτουργία ενός οργάνου
του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα, δεν υπήρξε αυτό. Ναι, ναι, αυτό δεν θα, υπήρξε. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, όταν βλέπετε εσείς ανακοινώσεις σε τόσο υψηλούς τόνους, με τέτοια πρακτική, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει σύνθεση, συνδετικότητα ή τουλάχιστον να υπάρξουν αποφάσεις σε επίπεδο περιφερειακού. Εμείς δίναμε τη μάχη και καλούσαμε πάντα τον κύριο Τατούλη να αλλάξει ρότα. Δεν τα καταφέραμε. Προφανώς τώρα κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι δεν άντεξαν αυτή τη λειτουργία, βλέποντας τα πάντα και βλέποντας το έργο που δεν παρήχθη στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ανεξαρτοποιούνται. Και η ανεξαρτοποίηση είναι από όλες τις φωνές. Δεν προσανατολίζεται σε χώρους ή σε κόμματα ή σε οτιδήποτε άλλο. Είναι από όλες πλευρές. Και σωστά το σημειώνεται αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δική σας συμμετοχή ως παρατάξεις μειοψηφίας ήταν συνθετική. Πάρα πολλές αποφάσεις έχουν περάσει. Εννοείται. Και με το, να το πω έτσι, με το πράσινο φως θετικό σε όσον αφορά τα έργα. Παρά την κατηγορία που μας λένε ότι δεν ψηφίζουμε τίποτα, οφείλω να σας πω με συγκεκριμένα στοιχεία αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου το ναι το δικό μας κυμαίνεται στο 70 με 80% των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα τα όποια επιχειρήματα ότι είμαστε μια σκέτη άρνηση δεν πατάνε πουθενά. Και πιστεύουμε ότι το δείξαμε αυτό και συνεχίζουμε να το δείχνουμε ότι για το συμφέρον της Πελοποννήσου πρέπει να υπάρχει μια πραγματικά τοποθέτηση επί της ουσίας και αντιπαράθεση με επιχειρήματα που δυστυχώς δεν τη συναντήσαμε από την πλευρά της πλειοψηφίας. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση έρχεται και ένα Περιφερειακό Συμβούλιο αύριο. Εκτάκτος, εγώ θα πω. Μοιάζει με έκτακτο αυτό η σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και εδώ ναι. Στη λειτουργία, στο κάλεσμα της 21ης συνεδρίασης του Περιφερειακού μας Συμβουλίου αύριο, φάνηκε ο κακός χειρισμός. Φαίνεται ο κακός χειρισμός από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Να σας πω γιατί. Υποτίθεται ότι η συνεδρίαση πρόσκληση βγαίνει 5 μέρες πριν. Να. Άρα έπρεπε να έχει βγει από την προηγούμενη Παρασκευή Σάββατο. Να. Βγήκε 2 μέρες πριν. Από τον κανονισμό προβλέπονται αυτά και από τον Γκλισθένη, τον νέο νόμο, όπως και τον Καλλικράτη, των παλιών. Υποτίθεται ότι έπρεπε τα θέματα, 22 θέματα, εκ των οποίων πολλά είναι πολύ σοβαρά. Να. Έπρεπε να τα έχουμε 3 μέρες μπροστά μας. Τα πήραμε σήμερα. Και είναι και θέματα με αναγκαστικές αυτοτροπίες, το οποίο και είναι πολύ σοβαρά θέματα, μερικά από αυτά. Δείχνει δηλαδή ότι ακόμα και στην αυριανή συνεδρίαση υπάρχει μια συνεχής υποβάθμιση και προσβολή της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ο αλαζονικός τρόπος που έχει μάθει δυστυχώς η Περιφερειακή Αρχή να χειρίζεται σοβαρά θέματα αλλά και λειτουργίες θεσμικών οργάνων όπως είναι το Περιφερειακό Συμβουλίο, κάποια στιγμή φτάνει στο κόκκινο, ας πούμε. Δεν ξέρω αύριο αν καταφέρουν να γίνει συνεδρία, από την άποψη ότι είναι συσσωρευμένη η δυσαρέσκεια των αντιδράσεων. Είδατε και την παρέτηση του κυρίου Τζανή απέναντι στον τρόπο που χειρίζεται η Περιφερειακή Αρχή σοβαρά θέματα λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου να θίξω ένα από αυτά και έχει να κάνει με τις αναγκαστικές απολυτριώσεις. Γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία μαζί την έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για τα απορρίμματα και θα πω ότι την έχουμε συζητήσει και έχουμε και κοντραριστεί και έχουμε θέσει και τις απόψεις ο καθένας. Από το 2011, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πατσαρίνο, σε διάφορες διαστάσεις. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, ουσιαστικά συζητάμε το ίδιο θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και οδηγούμαστε στις αυριανές αναγκαστικές απολυτριώσεις. Είναι μία πρόσκληση για να κλείσει αυτό το θέμα, να τρέξει στο ΣΔΙΤ. Τώρα θέλω την άποψή σας. Κοιτάτε να δείτε, ο χειρισμός στα σοβαρά θέματα του κυρίου Τατούλη είναι απαράδεκτος. Έτσι και στο σοβαρό έργο, ανεξάρτητα τη θέση τη δική μας ή τη θέση που έχει ο καθένας, ήταν κακός. Κατάφερε το πιο σοβαρό έργο της περιφέρειας να έχει μόνο αντιπάλους. Και είχε αντιπάλους και στις δημοτικές αρχές, αλλά και την ίδια την κοινωνία. Όταν την ίδια στιγμή σε άλλες περιφέρειες, ζητήματα ΣΔΙΤ, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από την ιδεολογική, πολιτική, κοινωνική, αυτοδιοικητική θέση που έχει ο καθένας, περπάτησαν και ολοκληρώνονται ή ολοκληρώθηκαν. Εδώ, με τους κακούς χειρισμούς της περιφέρειας και ιδιαίτερα του κυρίου Τατούλη, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε φτάσει στο 2018, το έργο ξεκίνησε από το 2011 και ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα μπουν οι μπουλντόζες να ξεκινήσει το έργο. Σίγουρα δεν θα μπουν μέσα στο 2018. Και με τις πλάτες και τη βοήθεια
της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο έργο, επειδή το βλέπει από μια άλλη οπτική γωνία το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και με τα οξυμένα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και τα πρόστιμα που πέφτουν και οι κραυγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφορά γίνεται και σήμερα και ξέρουμε τι κατάσταση. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα με τη βοήθεια της πολιτείας να μιλήσουμε για αναγκαστικές απαλωτριώσεις σε ένα έργο που υποτίθεται ότι το είχε πάρει αγκαλιά ο ιδιώτης επενδυτής, η Τέρνα η συγκεκριμένη, και θα ολοκλήρωνε από μόνη της τις όποιες διευθετήσεις τις ιδιοκτησιακές με τους κατοίκους της περιοχής. Προφανώς οι χειρισμοί που γίνανε ήταν απαράδεκτοι. Φτάσαμε ιδιαίτερα στη μεγάλη μονάδα στην περιοχή της Τρίπολης, στην Παλαιόχωνη, το 50% να αφισβητείται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και αναγκάστηκε η πολιτεία να μπει μπροστά για να μπορέσει το έργο κάποια στιγμή να τελειώσει. Όμως αυτό το σύρσιμο του έργου καταλαβαίνετε ότι οδηγεί σε πάρα πολλές παρενέργειες που έτσι κι αλλιώς θα την πληρώσουν πάλι οι Πελοποννήσιοι. Να το πω απλά, φτάσαμε το 2018 να μιλάμε για ένα έργο ΣΔΙΤ όταν έχει ξεπεραστεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις ευρωπαϊκές οδηγίες αυτός ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμείς δεν μπορούμε να τελειώσουμε ούτε αυτό δηλαδή που ξεκινήσαμε εδώ και 10 χρόνια ας πούμε. Και εκεί έχει μεγάλες ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή και στον κύριο Τατούλη. Μιας και πιάσαμε το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Αφήνω λίγο αυτό και έρχομαι λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει και το έχετε θίξει κι εσείς με τις διαρκείς παρατάσεις έργων, με τις μεγάλες εκπτώσεις, με όλο αυτό το συνδυασμό. Είδαμε ότι μέχρι και 13 παρατάσεις έργων της Καστάτ. Και όταν μιλάμε για Καστάτ, μιλάμε για μια εταιρεία, τεχνική εταιρεία της συμφερόντων της οικογένειας Στατούλη. Επειδή τυχαίνει να είμαι και στην Οικονομική Επιτροπή, να, είναι η συνήθις εικόνα αυτή των 13. Η συνήθις εικόνα είναι ναι, οι παρατάσεις. Για έργα τα οποία ξεκινάνε χρόνια πριν. Οι παρατάσεις. Το άσχημο είναι ότι γίνεται, ενώ θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα τη εταιρεία του αδερφού, που υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Πώς μπορεί η εταιρεία του αδερφού του κ. Τατούλη να παίρνει έργα στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα ζήτημα που κατά τη γνώμη μου είναι ανοιχτό ακόμα. Προς κάθε κατεύθυνση. Κατά πόσο μπορεί να συμμετάσχει. Παρ' όλα αυτά, ενώ θα έπρεπε αφού συμμετάσχει μέσα από τους διαγωνισμούς η εταιρεία του κυρίου, του αδερφού του κυρίου Τατούλη, θα έπρεπε να είναι το καλό παράδειγμα. Είναι το χειρότερο ή από τα χειρότερα παραδείγματα των εταιριών που συμβάλλονται με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και εκεί δείχνει ότι δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στη λειτουργία της περιφέρειας Πελοποννήσου στα δημόσια έργα. Δεν υπάρχει σεβασμός στους πόρους, δεν υπάρχει σεβασμός στην αναγκαιότητα να τελειώσουν τα έργα και να τελειώσουν σωστά. Και εννοείται ότι πολλά από αυτά καταλήγουν στα δικαστήρια, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και με ό,τι αυτό σημαίνει καθυστερήσεις για την απόδοση των έργων αυτών στην κοινωνία. Γιατί μιλάμε και για έργα σημαντικά, έτσι. Μιλάμε για την Λιμπρικά. Το υπάρχει μόνο ένα θέμα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν εισηγήσεις από την πλευρά των διευθύνσεων για έργα της Καστάτ για να βγουν έκποτα και να έρχεται η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία και να τα αναιρεί. Να δίνεται παράταση. Και να πηγαίνουμε μετά από λίγο και να λένε είναι η τελευταία παράταση. Και να ξαναπηγαίνουμε στις επόμενες οικονομικές επιτροπές και να ξανάγονται παρατάσεις. Και να επιμένει η υπηρεσία. Και η Οικονομική Επιτροπή να συνεχίζει το έργο με παρατάσεις και το έργο να μην έχει ολοκληρωθεί. Οπότε υπάρχει πολιτική, θέλετε να πείτε εκεί, κατεύθυνση, ας το πούμε, στο πεδίο των παρατάσεων. Υπάρχει λάθος τακτική, προκλητική κατά τη γνώμη μας και όχι όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, απέναντι στην διαχείριση των μεγάλων έργων και των μικρών έργων και των μεσαίων έργων που έχουν να κάνουν με εταιρείες και ιδιαίτερα και με την εταιρεία του αδερφού του κ. Τατούλη. Υπάρχει θέμα ανοιχτό. Από εδώ και πέρα την πορεία των πραγμάτων, έτσι μια τελευταία ερώτηση, πώς την βλέπετε όσον αφορά τα περιφερειακά έτσι, σκηνικά και τα περιφερειακά. Κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια μεγάλη θετική εξέλιξη. Είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής, όπου αλλάζει τα δεδομένα. Αν θέλετε και πολλές από αυτές τις ανεξαρτοποιήσεις έχουν να κάνουν και με αυτό. Περάσαμε από την εποχή των παντοδύναμων και των παντογνωστών και των αλαζόνων. Θέλω να πιστεύω ότι περνάμε στην περίοδο των ουσιαστικών συζητήσεων πάνω στα προβλήματα. Και των συνθέσεων, φαντάζομαι. Ακριβώς, δεν γίνεται αλλιώς. Και εκεί πια πιστεύω ότι πια θα μπορούν να γίνονται πιο σοβαρές συζητήσεις, πιο ουσιαστικές συζητήσεις και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Από την πλευρά μας και πιστεύω και άλλες παρατάξεις έχουν δείξει τέτοια δείγματα. Εγώ αυτό θέλουμε που δεν είδα πάντως, κύριε Πατσαρίνε, και έχει ενδιαφέρον λίγο να το δούμε.
στην επόμενη έκφανση του δεσμού, όπως θα διαμορφωθεί σε περιφερειακό επίπεδο, είναι η γνώμη των πολιτών να μεταφέρεται τις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είδαμε τα περιφερειακά συμβούλια στεγνά, εγώ θα τα πω. Ναι. Στεγνά και από κόσμο, από συμμετοχή, έχετε από διαμόρφωση. Έχετε δίκιο, αλλά πιστεύω, κύριε Κανελόπουλο, όταν θα αναγκάζεται για να βγει μια απόφαση να θέλει τη σύνθεση κι άλλων σωστά φωνών, πιστεύω τότε αυτόματα μπαίνει πιο δυνατά μέσα αυτό που ζητάνε οι πολίτες. Μπαίνει η λογική. Ενώ σήμερα πολλές φορές έλεγες λογικά πράγματα και όχι μόνο δεν τα σχολιάζαν, τα αγνοούσαν, σε βρίζανε κιόλας. Ναι. Έχουμε ζήσει τέτοια φαινόμενα. Τοποθέτηση του κυρίου Τζανί σημερινή είναι χαρακτηριστική. Κύριε Πατσαλίνο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχω την δυνατότητα να τα πούμε καλή στη συνέχεια. Και καλή δυνάμη. Νομίζω ότι είναι μπροστά μια σειρά από πράγματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο και τις εξελίξεις όσον αφορά τώρα την παρουσία του Γιάννη Μπουντρούκα, ο υποψήφιος Περιφερειακής Πελοποννήσου. Μίλησε στην τηλεόραση Best, έδωσε το στίγμα του, λέγοντας μεταξύ άλλων πως στην Πελοπόννησο δεν υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο και πως ο ίδιος και ο συνδυασμός του ήρθε για να μείνει. Πολλές εξαγγελίες, λίγες υλοποιήσεις. Με την φράση αυτή, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Γιάννης Μπουντρούκας θέλησε να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην περιφέρεια, σημειώνοντας ότι τα λόγια είναι περισσότερα από τα έργα. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, προερχόμαστε από τις δυνάμεις της αγοράς. Επίσης, δεν είμαστε και κομματικοί με τη στενή έννοια, είμαστε πολιτικοποιημένοι. Υπάρχει ως πρόβλημα και που αποφασίσαμε να εμπλακούμε με τα αυτοδιοικητικά, είναι ότι δεν βλέπουμε τους πολιτικούς οι οποίοι ασχολούνται με τα αυτοδιοικητικά να είναι αποδοτικοί. Εξαγγελίες πολλές και λίγες υλοποιήσεις. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, μιλώντας στην τηλεόραση Best, τόνισε ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο στην Πελοπόννησο, ενώ συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε μια περιφερειακή συνείδηση. Δεν υπάρχει ένα αναπτυξιακό σχέδιο στην Πελοπόννησο, το οποίο θα πρέπει να ενστερνιστούν και οι πολίτες ακόμα. Αναφορά του Γιάννη Μπουντρούκα και στη σχέση του με το Κινάλ και την στήριξη που υπάρχει, καθώς επίσης και για τα στελέχη του Κινάλ, τα οποία και παραμένουν στην παράταξη Τατούλη. Καταρχήν δεν ταυτίζεται σε στενά όρια. Δεύτερον, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις του τύπου ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα με το Κινάλ. Τα κόμματα, όσο και να λέμε ότι έχουν υποβαθμιστεί, εξακολουθούν να έχουν κάποιες δυνάμεις και να έχουν και αξιόλογους ανθρώπους που τα απαρτίζουν. Εμείς με πολύ μεγάλη χαρά δεχτήκαμε την υποστήριξη από το Κινάλ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε, εμείς φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή και με βάση το πρόγραμμά μας θα τρέξουμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, με τους ανθρώπους αυτούς δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Ήρθαμε για να μείνουμε, σημείωσε ο Γιάννης Μπουντρούκας, ο οποίος εστίασε στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και στον Κλισθένη. Δεν είναι τρόπος λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αφαιθεί στην τύχη του και εμείς ήρθαμε για να μείνουμε. Εμείς θα πάμε, ζούμε στην Τρίπολη, ο λαός θα μας επιλέξει και θα πάμε, δεν ξέρω με ποιο ποσοστό, αλλά θα πάμε και θα μείνουμε. Τέλος, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους πολίτες της περιφέρειας. Για τους πολίτες θέλω να τους πω να μην κοιτάνε μόνο στα επικοινωνιακά και να επικεντρώνονται στα επικοινωνιακά ζητήματα, αλλά να μπαίνουν και στην ουσία, να ασχολούνται, γιατί οι εκλογές δεν είναι μια κοινωνική εκδήλωση να πάει να ψηφίσει ο καθένας στο φίλο του κλπ. Το βιώσαμε με πολύ άσχημο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια. Αφήνουμε τα περιφερειακά, ερχόμαστε στα του πρώτου βαθμού και στο Δήμο Καλαμάτας. Μαζί μας ξανά ο Κώστας Τερτζούλιας. Κώστα, εδώ υπάρχουν διάφορες διεργασίες και να τις δούμε. Αρχικά, τα αποκαλυπτήρια από την Ελένη Αλιφέρη. Ναι, Πέμπτη, 4 το μεσημέρι, έχει καλέσει τα τοπικά μέσα σε συνέντευξη προκειμένου να παρουσιάσει το συνδυασμό της, κυρία Αλιφέρη, η οποία εδώ και αρκετές ημέρες έχει εκδηλώσει επίσημα πλέον την πρόθεσή της για να υποψηφιότητα στο Δήμο της Καλαμάτας. Οπότε αναμένουμε στις περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχουν στοιχεία του προγράμματος ή κάποια ονόματα, όλα αυτά, αλλά νομίζω θα έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώς θα δώσει το στίγμα η συνέντευξη. Οπότε εκεί θα δρομολογηθούν σίγουρα κάποιες εξελίξεις, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει και με τον κεντροδεξιό αυτοδιοικητικό χώρο.
Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον έξω το βράδυ στους διαλόγους τον υποψήφιο δήμαρχο επίσης, τον Δημήτρη τον Κουκούτσι, ο οποίος μιλάει για μια σειρά από ζητήματα και νομίζω ότι τα αυτοδιοικητικά και τα όσα τέλος πάντων έχουν να κάνουν με το κομμάτι του Δήμου της Καλαμάτας έχουν ένα εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα, τα όσα σχετίζονται και εξελίσσονται στα της ομάδας της Δημοτικής Αρχής Ενίκα, νομίζω ότι επικεντρώνουν από όλα αυτά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι υπήρξε ένα δείπνο, ένα τραπέζωμα. Να σου πω ότι μαύρος ήταν ο καπνός και ναι, δεν το λέω δεν, εγώ. Δεν είχε λευκό καπνό. Δεν ήταν λευκός ο καπνός. Ναι. Τραπέζωμα, άλλη μέρα θα πάνε για τον Πάπα. Δώσε λοιπόν λίγες πληροφορίες. Ήταν λοιπόν στελέχη της Δημοτικής Ομάδας. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ήταν μετά από περίπου έναν χρόνο συναντήθηκε η Δημοτική Ομάδα εκτός για να φάνε όλοι μαζί, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις. Ήταν σε γνώση του Δημάρχου Καλαμάτας, ο οποίος όμως δεν παρέστη εκεί και υπό μία έννοια είναι και λογικό. Υπήρχαν απουσίες, διαφορετικές η καθεμία, αλλά νομίζω έχει την σημασία της. Η κυρία Οικονομάκου, η οποία δεν παρέστη και η οποία επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά της. Ο κύριος Καρβέλης, η κυρία Μπελογέννη, η οποία είναι στην Αυστραλία. Ο κύριος Βασιλόπουλος, ο οποίος ήταν αδιάθετος και δεν μπόρεσε, ο Τάκης ο Βασιλόπουλος δεν μπόρεσε να βρεθεί. Και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος ήταν στην Αθήνα. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί πέρα, συζητήσανε, συμφώνησαν. Μάλλον για το πρώτο πράγμα που συμφώνησαν σίγουρα ήταν για τον τόπο όπου θα συναντηθούν και για τη συγκεκριμένη την ταβέρνα, τέλος πάντων. Το δεύτερο κομμάτι που συμφώνησαν ήταν να τα πούνε και πάλι τη Δευτέρα. Ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Ήταν μια πρωτοβουλία, μια κίνηση η οποία έγινε σε συνεννόηση, εγώ αυτό έμαθα, τόσο του Θανάση του Βασιλόπουλου, τόσο του Παύλου του Μπουζιάννη, όσο και του Νίκου του Μπασακίδη, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ένα πιο ζεστό ενδιαφέρον για την επόμενη ημέρα. Είχε ενημερωθεί, όπως είπαμε, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο οποίος παίζει τον ρόλο του και νομίζω ότι στις όποιες εξελίξεις, είτε θετικά κλείσουν και βγάλουν κάποιον μπροστά, είτε αρνητικά, θα έχει τον ρόλο του. Να πούμε ότι πριν το τραπέζωμα είχε υπάρξει και σύσκεψη. Έτσι, έχει και αυτό το δικό της ενδιαφέρον. Ναι, είχαν γενικότερα πλέον νομίζω ότι οι διεργασίες είναι περισσότερο φανερές. Και υπάρχει και αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα όμως η εικόνα που λαμβάνω, εγώ μίλησα με αρκετά από τα μέλη, από τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, τα οποία βρέθηκαν σε συγκεκριμένη συνάντηση, συγκεκριμένη σύναξη. Δύσκολα σου βγάζουν και δύσκολα είναι και η δική τους αίσθηση ότι θα καταφέρουν τελικώς ενωμένα να πορευτούν. Δεν αποκλείουν τίποτα. Υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις. Ακόμα να σου πω ότι τέθηκε και ζήτημα να φύγουν και πέρα από κομματικές γραμμές και άλλες, εάν τεθούν από κάποιους. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η Δευτέρα θα είναι ένα κρίσιμη ημέρα. Τις επόμενες εβδομάδες. Ναι, από εκεί και πέρα όμως έχω την αίσθηση ότι δύσκολα με τις υπάρχουσες συνθήκες και αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις ή υποχωρήσεις εντός της ομάδας, θα υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θα τους οδηγήσει όλους μαζί. Λοιπόν, από εκεί πέρα, υποψηφιότητες που όλες δόξα τον Θεό στην Καλαμάτα, ένα πράγμα δεν έχουμε πρόβλημα, υποψηφίους. Οπότε ο καθένας θα διαλέξει τον δρόμο του και νομίζω ότι με αυτόν θα πορευτεί. Πολλές προθέσεις, εγώ αυτό κρατάω. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε από τις αρχές επόμενες. Καλό είναι αυτό. Από ένα σημείο και μετά, ας προχωρήσουν και μπροστά. Έτσι, οι προθέσεις θα γίνουν υποψηφιότητες. Λοιπόν, πάμε πριν κλείσουμε και πριν δούμε ένα βίντεο. Γιατί υπήρξε μια αναφορά από την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να το τονίσουμε αυτό στην εκπομπή της. Στην ΕΡΤ, μια αναφορά προς τα πρόσωπα των επιμεναρχών Μεσσηνίας και Πειραιός. Αυτή μαζεύτηκε κακώς σήμερα μετά και τις ανακοινώσεις των δύο Μητροπολιτών και προειδοποιήσεις ουσιαστικά ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματα του. Απλά ένα σχόλιο μόνο να μου επιτρέπεις. Εντάξει, και συνάδελφος σύνοδος δεν αναφερόμαστε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μια φράση που περισσότερο οι πιο νέοι και όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο χρησιμοποιούν και έχει να κάνει ότι η δικαιολογία η οποία τέθηκε, πραγματικά έριξε από το κλάμα το διαδίκτυο. Νομίζω ότι τελείωσε, ήταν μια άτυχη στιγμή, εγώ θα το κρατήσω ως μια άτυχη στιγμή και από εκεί και πέρα... Εντάξει,
Εντάξει. Πολύ άτυχη στιγμή. Ναι, πολύ άτυχη στιγμή. Τουλάχιστον για τη δικαιολογία ότι. Ειδικά η δικαιολογία ότι είχαμε πυρετό. Μάλιστα. Τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Πριν δούμε αναλυτικά, πριν συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από τους Μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστομο και Πειραιώς Σεραφείμ, διότι χθες όχι απλώς τους αδίκησα, αλλά τους κατηγόρησα αδίκους, εδώ ήμασταν που το συζητούσαμε, ότι ταυτίζονται με το χρυσαυγητισμό, ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται, έχουν δίκιο που ένας εκ των δύο, δεν θυμάμαι ποιος, απειλεί και με ένδικα μέσα. Ο κύριος Σεραφείμ. Ο κύριος Σεραφείμ, βεβαίως, ο οποίος υπενθυμίζει ότι όταν στο διαδίκτυο έχεις καταθέσει 5 κείμενα δημόσια ανακοινοθέντα, αναφέρει τις ημερομηνίες τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, με τα οποία καταδικάζει τον παγανιστικό χαρακτήρα του πολιτικού μορφώματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, και καταλήγει ότι προειδοποιώντας μάλιστα. Θα θυμίζει ότι αποτελούν κίνδυνο για την Εκκλησία και το έθνος. Ο δε Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος έχει φυσικά και εκείνος απόλυτο δίκιο όταν ανακοινώνει και δικαίως ότι τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, τα όσα ανέφερα εγώ, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις του ότι απηχούν ακροδεξιές και χρυσαυγήτικες αντιλήψεις, ότι είναι άκρος προσβλητικά προς το πρόσωπό του. Ζητώ δημόσια συγγνώμη και όχι επειδή έχουν βγάλει ήδη ανακοινώσεις. Ήταν ένα λάθος που το συνειδητοποίησα εγώ μετά το τέλος της εκπομπής. Διότι αλλιώς τους είχα στο μυαλό μου. Ακριβώς για να επισημάνω το γεγονός ότι είναι από τους ελάχιστους Μητροπολίτες οι οποίοι έχουν πάρει ανοιχτά θέση εναντίον της Χρυσής Αυγής και έχουν δεχθεί επιθέσεις από άλλους Μητροπολίτες. Τον Αμβρόσιο Αιγιαλίας και Καλαβρή τον είχα στο μυαλό μου. Το είπαμε κιόλας θες, ο οποίος είναι, υπήρξε συνταγματάρχης της χωροφυλακής επί Χούντας και ήταν και μια δύσκολη μέρα. Ήταν δύσκολα, ναι. Διότι ήμασταν και οι τρεις με πυρετό και νομίζω ότι τα πράγματα, ναι, νομίζω και ελπίζω να έχουν διευκρινιστεί πλήρως το όφιλε αυτό έτσι κι αλλιώς, διότι είναι πολύ άσχημο πράγμα να κατηγορήσεις αδίκως ανθρώπους, κυρίως για θέματα για τα οποία έχουν ακριβώς την αντίθετη στάση. Πάρει θέση, ναι, λοιπόν. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best Minute. Μαζί μας ακολουθεί η εκπομπή Διάλογοι με προσκεκλημένο τον βουλευτή Μεσσηνίας και υποψήφιο δήμαρχο Καλαμάτας Δημήτρη Κουκούτση. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα. Στον κόσμο των γεύσεων και της μουσικής. Anais Musical Restaurant and Bar. Ανοιχτά από Πέμπτη και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με ζωντανή μουσική.